Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Παρασκευή σήμερα 14 Δεκεμβρίου και είναι το δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του West. Δεν έχουν τέλος οι παλινοδίες του Προέδρου αλλά και βουλευτών των ΑΝΕΛΗ για το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών, καθώς κάθε μέρα που περνάει έρχεται στο προσκήνιο μια νέα θέση για το τι θα πράξουν οι βουλευτές του κόμματος όταν θα έρθει η συμφωνία στη Βουλή. Τι θα γίνει με τους υπουργούς που βρίσκονται στην κυβέρνηση ή ποια θα είναι η στάση τους στην περίπτωση που ζητεί ψήφος εμπιστοσύνη. Μετά τις κολοτούμπες Καμένου για τον χρόνο που θα επιλέξει να παραιτηθεί από Υπουργός Άμυνας και τις προσπάθειες του εκπροσώπου των Ανεξαρτήτων Ελλήνων να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα, ήρθε σήμερα στο προσκήνιο ένας διάλογος βουλευτή των ΑΝΕΛ με τον πρόεδρο του κόμματος, ο οποίος, αν ισχύει, θα προκαλέσει νέους στριγμούς στον κυβερνητικό συνασπισμό, ο οποίος εμφανίζει εικόνα διάλυσης. Θα το δούμε το θέμα. Θα καλησπέρισουμε τον Θεόφιλο τον Παπαδόπουλο. Θεόφιλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα στους φίλους τηλεθεατές. Μπερδεμένο χαρακτηρίζουν στο Μέγαρο Μαξίμου τον Πάνο Καμένο με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του για τη συμφωνία των Πρεσπών. Ενώ τα σενάρια για πρόορη προσφυγή στις κάλπες έχουν αναπληρωθεί. Για να τα δούμε αναλυτικά. Τώρα μας έχει μπερδέψει ο Πάνος Καμένος. Όντως έτσι είναι. Υπάρχει ένα περίεργο περιβάλλον, πολιτικό περιβάλλον, το οποίο έχει διαμορφωθεί λόγω της τάσης του δεύτερου και μικρότερου κυβερνητικού εταίρου που ακούει στο όνομα ΑΝΕΛ και πόσο μάλλον του Προέδρου αυτού, του Πάνου του Καμένου. Έτσι λοιπόν, ας δούμε πώς προσεγγίζει το θέμα και πώς το αναλύει ο αθηναϊκός τύπος μέσα από την ηλεκτρονική εφημερίδα ή εφημερίδα.gr. Καταρχάς, γίνεται λόγος για τρία σενάρια μετά και τις απειλές Καμένου. Κυβέρνηση μειοψηφίας μέχρι και τον Οκτώβριο ή τριπλές εκλογές το Μάιο ή εφημιδιασμός. Που σημαίνει τι? Ότι όλα αυτά έχουν επεξεργαστεί στο Μέγαρο Μαξίμου, ο ΣΥΡΙΖΑ τα βλέπει και πόσο μάλλον ο Αλέξης Τσίπρας, με δεδομένο το ότι θα πρέπει, αν σε περίπτωση συμβεί αυτό το οποίο δήλωσε σήμερα ο Πάνος ο Καμένος, ότι φεύγοντας από την κυβέρνηση αποσύρουμε και την εμπιστοσύνη και την καταψηφίζουμε, σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να βρει άλλους κυβερνητικούς εταίρους και στρέφεται προς το ποτάμι και προς την Ένωση Κεντρών. Μες. Αλήθεια. Θα βρεθούν διαθέσιμοι. Υπάρχει βουλευτής του κόμματος της Ένωσης Κεντρών, ο κ. Σαρίδης, ο οποίος ψήφισε τον προϋπολογισμό. Ναι, αυτοί με τους δύο από του ποταμιού συγκεντρώνουν τον αριθμό 148. Υπολείπονται κατά τρεις. Και όχι μόνο, αυτό σαν κλίμα που βγαίνει προς τα έξω, Δημήτρη, αφήνει πολλά κενά. Άρα λοιπόν βρισκόμαστε μπροστά στο πολύ πιθανό ενδεχόμενο να προσφύγουμε πρόωρα στις κάλπες. Έτσι λοιπόν, ένας μικρός χαμός προκλήθηκε από τις αρχικές χθεσινές δηλώσεις του Πάνου Καμένου με τις παρέτησεις του όταν περάσει η συμφωνία των Πρεσπών από τη Βουλή των Σκοπίων. Η δήλωση αυτή άλλαξε τα δεδομένα και προκάλεσε αναστάτωση ακόμα και στις Βρυξέλλες, τονίζεται στο ρεπορτάζ. Μέχρι το μεσημέρι ήρθε η αναδίπλωση του Πάνου Καμένου λέγοντας ότι θα παραιτηθώ όταν έρθει η συμφωνία των Πρεσπών στην Ελληνική Βουλή. Εδώ είναι βέβαια για γέλια. Αυτή η ιστορία και η κατάσταση είναι τελείως μα τελείως κωμική. Στο Μέγαρο Μαξίμου, σχολιάζοντας τα όσα έγιναν, υποστήριξαν ότι ο κυβερνητικός του εταίρος είναι μπερδεμένος και γι' αυτό κάνει σπασμωδικές κινήσεις. Στον Πρωθυπουργό τώρα επιτελείο είναι προφανές πως δεν ενθουσιάζονται από την αποσταθεροποίηση που προκαλούν στην κυβέρνηση τόσο η πρόθεση του Προέδρου των ΑΝΕΛ να αποχωρήσει από την κυβερνητική πλειοψηφία, όσο και η επαναφορά του ζητήματος στην κορυφή της ατζέντας. Αυτό είναι το ουσιαστικότερο. Έτσι. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν ήθελε σε καμία περίπτωση το θέμα των Σκοπίων και δει η συμφωνία των Πρεσπών να έρθει στην επικαιρότητα, να είναι σε ΑΑ προτεραιότητα, με δεδομένο ότι ήθελε να περάσει από τη Βουλή του Σκοπίου στα μέσα του Γενάρη και μετά να τη φέρει αυτό στο Ελληνικό Κοινοβούλιο προς ψήφιση από τη Βουλή, μετρώντας βέβαια και τις δυνάμεις του, αλλά αναζητώντας τους συμμάχους από τους άλλους πολιτικούς χώρους. Για να δούμε. Αυτό το οποίο υπάρχει σαν προβληματισμό είναι ότι ο Πάνος Καμένος δήλωσε σε ερώτηση που του έγινε από στενό του συνεργάτη και δι' αποβουλευτή ότι θα πρέπει να αποσύρουμε την εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση αν συμβεί αυτό. Και να μην ξεχνάμε ότι. Κύριο Κόκαλη, στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Ναι, διέγραψε ο κύριος Κόκαλης, ο οποίος βέβαια του ζήτησε τι θα κάνουμε και του είπε αυτά ακριβώς. Και να μην ξεχνάμε ότι ο Τέρες Γκουή αποτελεί παρελθόν από την κοινοβουλευτική ομάδα των Ανεξάρτητων. Να βλέπουμε να είναι υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ ο Τέρες Γκουή. Τώρα, συμφωνία βαρβάρων, έτσι αποκάλεσε τη συμφωνία των Πρεσπών ο γνωστός πολιτικός επιστήμονας ο Μιχάλης Χαραλαμπίδης. Τι λέει ο κύριος Χαραλαμπίδης? Να δούμε ένα απόσπασμα από το άρθρο παρέμβασή του, το οποίο είναι πολύ σκληρό για τη σημερινή κυβέρνηση. Έχει σκληρούς χαρακτηρισμούς, αλλά πάντοτε μέσα από μια πολιτική ανάλυση και προσέγγιση. Λέει ο Μιχάλης Χαραλαμπίδης, ας δούμε τη συμφωνία των Πρεσπών διαμέσου μιας κοσμοπολίτικης οπτικής. Να σας εκφράσω τη γνώμη μου για τη συμφωνία όχι ως Έλληνας, αλλά ως κοσμοπολίτης, ως διεθνιστής. Η ιστορία λέει ότι υπερασπίστηκα, τίμησα τον ελληνικό διεθνισμό, όπου οι απελευθερωτικές διαδικασίες απαιτούσαν να είναι παρόν. Να είναι με τους αδύνατους, τους απροστάτευτους, τους καταπιεζόμενους, τους λαούς. Στην Αφρική, την Νότια και Κεντρική Αμερική, την Ασία, την Ευρώπη, τη Μεσόγειο, τη Μεσοποταμία. Περιφερειακό και νέο διεθνισμό το ονόμασα και συγκεκριμένα μας παραθέτει
το βιβλίο του Ελληνική Πολιτική Παιδεία «Η Πολιτική ως Ανώτερη Τέχνη». Ακόμη σε άλλο σημείο λέει: «Ως κοσμοπολίτης λοιπόν, ως διεθνιστής, ως πολίτης του κόσμου, όπως έλεγε ένας πατριώτης μου που μας χάρισε αυτή τη λέξη, θα πω ότι η Συμφωνία των Πρεσπών είναι μια συμφωνία βαρβάρων». Πρόσφατα εξέδωσε και ένα βιβλίο με τίτλο «Μακεδονικότητα, Ελληνικότητα, Οικουμενικότητα, Μακεδονία, Δικαίωμα στη Μνήμη». Επίσης, η ταυτότητα τονίζει, και αυτό είναι, και αυτό χρήζει μιας προσοχής, τα χαρακτηριστικά των εδώ μισιονάριων που τους ανέθεσαν την βιαστική εργολαβία είναι αυτά: αγράμματων, ανόητων, μετανιωμένων στα ελληνικών. Ό,τι χειρότερο έβγαλε η μεταπολίτευση, το χειρότερο προϊόν της. Μετά από πολλές υπόγειες διαδρομές, κατέληξαν υπερπρόθυμοι, δουλικοί, νεοεθνικόφρονες. Παρόμοιοι μάλλον χειρότεροι των παλαιοεθνικόφρονων. Και όλα αυτά τα αναφέρει βέβαια στο βιβλίο του «Ελληνική Πολιτική Παιδεία, η Πολιτική ως Ανώτερη Τέχνη». Είναι ιδιαίτερη σημασία και βαρύνουσα τα λεγόμενα. Γενικά όλες οι παρεμβάσεις τώρα τελευταία. Ο Μιχάλης Χαλαμπίδης, Δημήτρη, γυρίζει την χώρα σχεδόν όλο τον χρόνο σε μια διαρκή κινητοποίηση. Βρίσκεται σε διαφορετικές εκδόσεις. Τώρα να έρθουμε στην ανεργία, στην πρώτη θέση της ανεργίας η Δυτική Μακεδονία με ποσοστό 27,6%. Να δούμε τα στοιχεία. Να πούμε ότι η περαιτέρω αποκλιμάκωση της ανεργίας στο 18,3% σημειώθηκε το τρίτο τρίμηνο εφέτος, από το 19 που ήταν στο δεύτερο τρίμηνο και από το 20,2 που ήταν στο πρώτο τρίμηνο του 2017. Ο αριθμός των ανένων ανήρθηκε σε 871.756 άτομα και μειώθηκε κατά 3,8% σε σχέση με τον προηγούμενο τρίμηνο και κατά 10,1% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Ωστόσο, περίπου 626.000 άτομα, δηλαδή το 71,8% του συνόλου των ανέργων, είναι μακροχρόνια άνεργοι. Σύμφωνα με την έρευνα του εργατικού δυναμικού της ΕΣΤΑ, Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας παρατηρούνται στις γυναίκες, στα άτομα ηλικίας 15 μέχρι 19 ετών, στη Δυτική Μακεδονία και στα άτομα που έχουν ολοκληρώσει έως λίγες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου. Αυτά τα στοιχεία, Δημήτρη, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, γιατί είναι στοιχεία που τα παίρνει η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία από τον ΑΕΔ, από τους κατατόπους του ΑΕΔ. Η πραγματική ανεργία στη Δυτική Μακεδονία κάνει λόγο ότι έχει ξεπεράσει το 47%. Είναι στοιχεία τα οποία. Είναι μεγάλο ποσοστό όμως, 47%. Ναι, είναι στοιχεία τα οποία τα μεταφέρουμε με μία μικρή επιφύλαξη, αλλά είναι στοιχεία τα οποία τα έχουμε πάρει από τα εργατικά κέντρα της Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι έχουν μια διαφορετική εικόνα. Τώρα, αν έργος λογίζεται, σύμφωνα με την κυβέρνηση που δίνει επίσημα στοιχεία, αυτός που πηγαίνει και εγγράφεται στον Οργανισμό Απασχολούς του Εργατικού Δυναμικού. Οι άλλοι δεν τους γνωρίζουν, αλλά λοιπόν τα στοιχεία που παίρνουν και χρησιμοποιούν είναι αυτά τα οποία δικαιολογημένα και αναφέρουν. Αλλά αυτά δεν αποτυπώνουν την πραγματική εικόνα. Πάντως το ποσοστό είναι πάρα πολύ μεγάλο στην περιοχή και πλέον δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας ώστε να μειωθεί η ανεργία στη Δυτική Μακεδονία. Και είμαστε μια περιοχή που, να θυμίσουμε εδώ στους φίλους τηλεθεατές που το γνωρίζουν πολύ καλά, ότι είχαμε το κέντρο βάρους της δραστηριότητας της ενέργειας, που ακούει στο όνομα ΔΕΗ. Ναι. Όταν λοιπόν έχουμε πει εδώ και χρόνια, ακόμα από την αρχή του 2010, στα περίφημα μνημόνια, και έχουμε πει σε μια διαφορετική κατεύθυνση, η οποία σημαίνει οπισθοδρόμηση, μια καταρακύλα αντιαναπτυξιακού χαρακτήρα, καταλαβαίνουμε ότι τα επόμενα χρόνια η ανεργία θα αυξάνεται και δεν θα μειώνεται. Γιατί δεν υπάρχουν αναπτυξιακές λύσεις. Και αυτό είναι ένα τεράστιο κενό που καλούνται να αντιμετωπίσουν το επόμενο διάστημα οι νέες δημοτικές και περιφερειακές αρχές που θα προκύψουν, αλλά και τα κόμματα μέσα από τους βουλευτές. Να δώσουν νέες θέσεις εργασίας οι νέοι αυτοδιοικητικοί οργανισμοί που θα προκύψουν από τον Σεπτέμβριο του 2019. Τώρα, την άμεση απόσυρση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κοζάνης ζητά ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων. Κανείς δεν μπορεί να αποφασίσει για εμάς χωρίς εμάς, λέει ο Σύλλογος και ο Γιώργος ο Χριστοφορίδης, ο Πρόεδρος. Ναι, το είπε βέβαια και στη διάρκεια του φόρουμ επικαιρότητας τη Δευτέρα που μας πέρασε. Το ξαναδηλώνει με τελείο τύπου που δόθηκε αργά χθες το απόγευμα στη δημοσιότητα ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων του Δήμου Κοζάνης, ότι κανένας δεν μπορεί να αποφασίζει για εμάς χωρίς εμάς. Μέσα αυτό λοιπόν, με την υπαρίθμο 755/2000 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κοζάνης και αντίκειται στις διατάξεις του νόμου 4369 του 2016 και της εγκυκλίου του Υπουργείου Διοικητικής Αναγνωσυγκρότησης, εμείς δηλώνουμε από την πλευρά μας ότι αυτός ο Οργανισμός Εσωτερικής Λειτουργίας υποβαθμίζει και απαξιώνει τους συναδέλφους μας και ζητούν να τον αποσύρει ο Δήμος Κοζάνης. Μένει να δούμε το επόμενο διάστημα ποια θα είναι η αντίδραση της Δημοτικής Αρχής, και εδώ να θυμίσουμε ότι μεγάλο μέρος ευθύνης για τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κοζάνης έχει αναλάβει και είναι υπό την αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα του Βασίλη Μπογιωτόπουλου, ο οποίος, θα θυμίσουμε ότι χθες ο Λάζαρος Μαλούτας με 11
συμβούλους με 11 μέλη της κίνησής του κατέθεσε αναφορά στον εισαγγελέα για τις πρόσφατες δηλώσεις. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Τώρα πάμε στην αυτοδιοίκηση. Τι κινητικότητα έχουμε και εκεί, να δούμε τι γίνεται. Να ξεκινήσουμε από τον Γιώργο τον Κασαπίδη. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ηλεκτρονικής εφημερίδας Kozan.gr, συνεχίζει τις συναντήσεις του και τις επαφές του υποψήφιου περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης, χωρίς κανείς να γνωρίζει με απόλυτη βεβαιότητα ποιοι εν τέλει θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο του. Όπως λέει στη στήλη, στενός συνεργάτης του, σε λίγο καιρό ολοκληρώνεται ένας μεγάλος κύκλος επαφών και στη συνέχεια μετά τις γιορτές θα γίνει η τελική επιλογή των υποψηφίων που στη συντροπιστική του πλειοψηφία θα είναι νέα πρόσωπα καταξιωμένα στον επαγγελματικό χώρο, μάλιστα, στον οποίο και δραστηριοποιούνται. Η δική μας ενημέρωση κάνει λόγο ότι ο Γιώργος Κασαπίδης αυτή τη στιγμή ολοκληρώνει τις επαφές του σε επίπεδο νομού Φλόρινας. Να θυμίσουμε ότι έχουν ολοκληρωθεί οι επαφές στην Καστοριά, ολοκληρώνονται στην Φλόρινα, ακολουθούν τα Γρεβενά και μετά η Κοζάνη. Θα δούμε τι θα γίνει και με την Κοζάνη. Μάλιστα. Τώρα, να πάμε στα του πρώτου βαθμού αυτοδιοίκηση. Να πούμε ότι με νεότερη ενημέρωση που έχουμε από την ηλεκτρονική εφημερίδα Kozan.gr, από ό,τι όλα δείχνουν, έχει κλειστεί ραντεβού του Νικήτα Κακλαμάνη, υπεύθυνου του τομέα αυτοδιοίκηση της Νέας Δημοκρατίας, με τον υποψήφιο δήμαρχο για το Δήμο Κοζάνης, τον Κυριάκο τον Μιχαηλίδη. Η συνάντηση, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, θα γίνει την 3η 18 του μήνα στην Αθήνα, στα πλαίσια βέβαια του τακτικού συνεδρίου. Θα περιμένουμε να δούμε τι εξελίξεις θα έχουμε και από αυτή τη συνάντηση. Γιατί ο κύριος Κακλαμάνης είναι ο υπεύθυνος τοπικής αυτοδιοίκησης. Στα Γρεβενά τώρα, με κύριο σύνθημα «Όλοι μπορεί, όλοι μαζί μπορούμε», ο Κυριάκος Τονταρίδης, πρώην βουλευτής Πασόκ Νομού Γρεβενών, ανακοίνωσε χθες επίσημα την κάθοδό του ως υποψήφιος δήμαρχος στα Γρεβενά. Βέβαια, αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα και προβληματισμό στο χώρο του Πασόκ, που να θυμίσουμε εδώ ότι το Πασόκ διατηρεί μια αξιοπρεπέστατη παρουσία και δυναμική στα Γρεβενά. Πόσο μάλλον όταν ξέρουμε ότι οι δύο υποψηφιότητες οι οποίες ανακοινώθηκαν από το χώρο του Πασόκ αφορούν τον Κυριάκο τον Τανταρίδη αλλά και τον Λευτέρη τον Τζιόλα, τον πρώην υπουργό. Υπήρχε μια διαμάχη παλιά μαζί τους. Αυτή η διαμάχη από ό,τι όλα δείχνουν θα συνεχιστεί και σήμερα. Μέχρι να κατεβαίνει ο κύριος Γιόλας δήμαρχος. Ποιος θα είναι, ποιος? Κατεβαίνει ο κύριος Γιόλας υποψήφιος δήμαρχος στα Γρεβενά. Εκ νέου. Βέβαια, κατεβαίνει. Πάλι, άρα δηλαδή το Πασόκ πήγε. Και δεν είναι ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος. Εγώ εκτιμώ ότι η πιο σοβαρή έτσι, η προσέγγιση που έγινε είναι αυτή του Γιάννη του Παπαδόπουλου, ο οποίος ξεκίνησε νωρίτερα. Πάντως, αν θα πάνε 6 υποψήφοι, 7-8, θα είναι μεγάλο το θέμα και στα Γρεβενά. Τώρα να δούμε άλλες επίσης. Και να πάμε σε μια εκδήλωση από το χώρο πάλι της αυτοδιοίκησης, αυτή τη φορά από το χώρο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, πιο συγκεκριμένα η Επιτροπή Περιοχής Δυτικής Μακεδονίας του ΚΚΕ, διοργανώνει εκδήλωση με θέμα η εκλογική αναμέτρηση για την τοπική περιφερειακή διοίκηση. Ισχυρό ΚΚΕ σε όλους τους Δήμους και τις περιφέρειες. Υποψήφοι που υποστηρίζουμε στη Δυτική Μακεδονία. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 3η 18 Δεκεμβρίου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας, που βρίσκεται επί της οδού Μπουσίου και Εστίας 3 στην Κοζάνη. Εκεί κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Ζήσης Λιμπερίδης, μέλος της γραμματείας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Στην εκδήλωση θα ανακοινωθούν ο υποψήφιος περιφερειάρχης και οι υποψήφιοι δήμαρχοι με τη λαϊκή συσπήρωση στη Δυτική Μακεδονία. Μένει να δούμε τώρα ποιος θα είναι ο υποψήφιος περιφερειάρχης και ποιος θα είναι ο υποψήφιος δήμαρχος στην Κοζάνη. Θα τα δούμε αναλυτικά όλα. Μένουμε στον χώρο της αυτοδιοίκησης. Έχουμε δύο συνεδριάσεις δημοτικών συμβουλίων, ξεκινώντας από το Δήμο Βοϊού, όπου με 26 θέματα στην ημέρησια διάταξη θα συνεδριάσει την 5η 20 Δεκεμβρίου στις 5 το απόγευμα στο Δημαρχείο του Δήμου Βοϊού στη Σκιάτιστα. Επίσης, την Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου στις 6 το απόγευμα θα συνεδριάσει και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Εορδέας. Μάλιστα. Να πάμε τώρα στα χτέλα αστικών γραμμών, όπου ενημερώνουν τους πολίτες της πόλης της Κοζάνης ότι θα έχουμε δωρεάν μετακίνηση για το εξοκλήσι του Αγίου Ελευθερίου Κοζάνης το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου. Η αναχώρηση θα γίνει από τις 9 το πρωί από την πλατεία Λασάνη προς το εξοκλήσι του Αγίου Ελευθερίου Κοζάνης. Όσοι λοιπόν πολίτες θέλουν να μετακινηθούν, το υπάρχει αστικό. Πολύ ωραία. Τώρα, να έρθουμε στο αστυνομικό μας δελτίο που εξιχνιάστηκε χθες από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Κοζάνης. Κολοπή που διαπράχθηκε πρώτη μήνου στην Κοζάνη και σχηματίστηκε σχετική ποινική δικογραφία σε βάρος 38χρονου ημεταπού. Συγκεκριμένα, μετά από αστυνομική έρευνα και κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, προέκυψε ότι την 15η 9 του 2018 ο 38χρονος, αφού εισήλθε στην οικία 53χρονου, ημεταπού στην Κοζάνη αφαίρεσε απροσδιορίστο χρηματικό ποσό. Πολλές σκοπές. Ναι. Πάμε σε εκδηλώσεις τώρα, γιατί εκδηλώσεις έχουμε πολλές και θα τις δούμε και αύριο πάλι. Ξεκινώντας από το Σύλλογο Γραμμάτων και Τεχνών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Γραμμάτων και Τεχνών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης καλεί τους πολίτες το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα του Ιστορικού, Λαογραφικού και Φυσικής Ιστορίας Μουσείου Κοζάνης για την παιδική χριστουγεννιάτικη γιορτή που διοργανώνει κάθε χρόνο. Οι ομάδες του Διαμάντιου
χορευτικού συγκροτήματος, παίδων και εφήβων του συνδέσμου θα τραγουδήσουν, θα απαγγείλουν ποιήματα και θα παρουσιάσουν προγράμματα τοπικών παραδοσιακών χωρών. Ανάλογο είναι το κλίμα και από το χώρο της εκκλησίας και πιο συγκεκριμένα το Χριστουγεννιάτικο Πασάρι διοργανώνεται από το κατηχιωτικό του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Κοζάνη στην Κυριακή 16 Δεκεμβρίου. Οι κατσαρόλες και οι φούρνοι έχουν ήδη πάρει φωτιά, τα βαζάκια με τα καλούδια ετοιμάζονται. Αρώματα, μπαχαρικά, άγνη και ζαχαροπάστα μπήκαν στη σειρά. Τα βελονάκια και οι ρεπτομηχανές ετοιμάζουν δώρα αγάπης για όλους. Είναι μια εκδήλωση που αφορά βέβαια τους μικρούς. Και πρέπει να τη στηρίξουμε γιατί είναι σημαντική εκδήλωση που κάνει ο καθηγητικός σχολείο. Τα έσοδα από τη συγκεκριμένη εκδήλωση στηρίζουν τα παιδιά του κοινωνικού φροντιστηρίου της Ιεράς Μητρόπολης Σερβίων και Κοζάνης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί, τονίζουμε για ακόμη μια φορά, την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου στις 10:30 το πρωί στην αυλή του ναού. Και να κλείσουμε βέβαια μια έτσι ουσιαστικά επιπρόσθετη ενημέρωση. Παρουσιάσαμε χθες αναλυτικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων τηλεόρασης του West το Santa Run, το οποίο θα ξεκινήσει την Κυριακή 16 του μήνα στις 5 το απόγευμα. Τι είναι το Santa Run? Είναι μια γιορτή που αφορά τα μικρά παιδιά που έχουν προβλήματα υγείας και σε αυτή τη γιορτή καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να συνεισφέρουμε και να συμμετέχουμε οι πάντες. Αυτό είναι ανθρωπισμός, αυτό είναι το ανθρωπιστικό πρόσωπο και η ταυτότητα της πόλης. Και τέτοιες δράσεις και πρωτοβουλίες πρέπει πάντα να στηρίζονται από όλους τους πολίτες. Ωραία, Θεόφιλε, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια τώρα. Με στόχο την περαιτέρω δικτύωση των επιχειρήσεων της Φλόρινας με την Κύπρο, πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη Σπύρος Μιλτιάδης, μαζί με τον εμπορικό ακόλουθο της Κύπρου Ιωσήφ Κυπρέο και τον αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα Εμπορικών, Διεθνών και Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών Νικόλο Εξαδάχτυλο, επισκέφθηκαν το Επιμελητήριο Φλόρινας, όπου συναντήθηκαν με τον πρόεδρο Σάβα Σαπαλίδη. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ του Θωμά Ευθυμίου.